Ο Πάοκ υποδέχεται απόψε στι 10 την Κράσνονταρ στην Τούμπα και θέλει να γράψει ιστορία καθώ κόντρα στη ρωσική ομάδα θα διεκδικήσει την είσοδό του στου ομίλου του Champions League. Ο Δικέφαλο του Βορρά έχοντα αφήσει έξω την Μπεσίκτα και την Πεμφίκτα του έχει ανοίξει όρεξη για κάτι πολύ μεγάλο. Καλείται όμω να ανατρέψει μέσα στο σπίτι του το ει του 2-1 και για πρώτη φορά να περάσει στου ομίλου τη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και να γεμίσει με περισσότερα από 26 εκατομμύρια ευρώ το ταμείο του. Όταν μιλάμε για δύο στον αποδόσεις στον ένα τον τίτλο του φαβορή είναι πάντα σχετικό. Αν κοιτάξουμε από την άποψη επενδύσεων και του γεγονότο ότι ο αντίπαλό μα μπορεί να κάνει μεταγραφέ 12 εκατομμυρίων ευρώ ή τη δουλειά που κάνουν με τον ίδιο προπονητή για τρία χρόνια, ναι, δεν είμαστε φαβοροί. Αλλά αν κοιτάξει δίψα και τη θέληση που έχουμε εμεί για την πρόκληση, τότε εμεί είμαστε το φαβορή. Για εμά, ο δικό μα στόχο, γιατί πλέον δεν είναι όνειρο, είναι στόχο, παραμένει ίδιο. Είχα πει μετά από το match με την Πεσίκτα ότι πλέον δεν είναι όνειρο να μπούμε στο ομίλου, αλλά ξεκάθαρο στόχο. Εγώ έκανα αυτή τη μετάβαση. Αυτό που μου ζητήθηκε είναι να μπορέσει η ομάδα να είναι σε ευρωπαϊκέ διοργανώσει. Αύριο μπορούμε να μιλάμε είτε για θετικό είτε για κάτι ιστορικό. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Ντιέγκο Μπίσεσβάρ έμεινε εκτό αποστολή, όπω και η Μάτο Ζαμπά με του νεοποκτηθέντε Τσόλακα και Ουαγγέ να είναι στη 18η που πήρε ο Φερέιρα για το απόψινο παιχνίδι. Με αυτά που έχει δοκιμάσει ο Πορτογάλο τεχνικό στι τελευταίε προπονήσει, το πιο πιθανό σχήμα είναι ο Ζήφκο Zivko Ζήφκοβιτ κατά από τα δοκάρια, ο Κρέσπο δεξιά, ο Ιανούλη αριστερά, τρία κεντρικά σεντερμπάκ, Βαρέλα, και Μιχαηλίδη. Μπροστά τους η Ελκαντουρή, η και οι τρεις της επίθεσης θα είναι η Πέλκα Τζόλης και η Ανδρία ακριβώς δηλαδή η ίδια δεκάδα που έπαιξε και στην ουσία.